συγκέντρωση της ΓΕΣΕΑ και των αριστεριστών που βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Ακούμε. Ναι, Σωτήρη, στο επίκεντρο λοιπόν των ομιλητών στην πλατεία Κλασμόνο, στη συγκέντρωση της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ, ήταν η πολιτική της λιτότητας, η δραματική σύγκρουση, όπως επεσήμαναν οι συνδικαλιστές του Συνδήματος Μισθωτών και Συνταξιούχων, η διάλυση ουσιαστικά των εργασιακών σχέσεων, μιας και έχει πάρει την μορφή καταιγίδας η εξάπλωση των ατομικών συμβάσεων εργασίας, σε αντίθεση με τις προτάσεις του Συνδικάτου για κλαδικές συμβάσεις. Και φυσικά εκτιμούν πολύ ότι τα χειρότερα έπονται. Μετά το τέλος της συγκέντρωσης στην πλατεία Κλαθόνος, ακολούθησε πορεία προς το Σύνταγμα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πορεία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ, η οποία πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είχε ιδιαίτερα μεγάλο πλήθος κόσμου, ενώ αυτή τη στιγμή είναι στο τέλος της και η συγκέντρωση πορεία ομάδας της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και πρωτοβάθμιων σωματείων. Η πλατεία Συντάγματος έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Λίγα άτομα έχουν μείνει στην οδό Πανεπιστημίου, ακριβώς μπροστά από τον χώρο των προκλήεων. Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Στον Πάνο του Μάση τώρα, που κάλυψε το πρωί τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Μια συγκέντρωση από την οποία πάνω δεν έλειψαν τα παρατράγουδα όταν η πορεία έφτασε στη Γαλλική Πρεσβεία. Ναι, υπήρξαν τότε κάποιοι διαδηλωτές που πέταξαν κόκκινη μπογιά στην πόρτα της Γαλλικής Πρεσβείας. Νωρίτερα όμως είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, αρκετές χιλιάδες, στο Σύνταγμα, όπου υπήρξαν ομιλίες, ακούστηκαν συνθήματα κατά της πολιτικής του μνημονίου, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε η πορεία που κατέληξε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, όπου και διαλύθηκαν οι διαδηλωτές. Θα πρέπει να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας στην κορυφή ήταν η Γενική Γραμματέα του Κόμματος, κυρία Λέκα Παπαρίγα. Σωτήρη. Να δούμε σε αυτό το σημείο αποσπάσματα από τις δηλώσεις που έκαναν για την εργατική πρωτομαγιά η Αλέκα Παπαρίγα, η οποία, όπως ακούσατε από τον Πάνο του Μάση, συμμετείχε στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, και οι Αλέξης Τσίπρας και Φώτης Κουβέλης, που βρέθηκαν στις συγκεντρώσεις της ΓΕΣΕΑ και της ΑΔΔ. Ανατροπή των συσχετισμών από τα κάτω. Συμπαράταξη με το ΚΚΕ, λαϊκή οργάνωση και πρωτοβουλία. Αυτός είναι ο δρόμος που έχει φως. Όσο περισσότερο μένουμε στο μνημόνιο και όσο περισσότερο παραμένει η κυβέρνηση της καταστροφής, η κυβέρνηση Παπανδρέου, τόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα. Ας μην ζήσουμε άλλη μνημονιακή πρωτομαγιά. Ο μόνος δρόμος για τους εργαζόμενους είναι να ξεπεράσουν και τις χωριστικές συγκεντρώσεις, αλλά και τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που δεν εμπνέουν, και να ακολουθήσουν το δρόμο που έδειξαν οι αγωνιζόμενοι κάτοικοι της Κερατέας. Τούτη η κοινωνία πρέπει όρθια να αντιμετωπίσει, εξοπλισμένη με τα δικαιώματά της, την οικονομική κρίση. Σε αυτόν τον αγώνα κανένας δεν πρέπει να λείπει. Μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες που βρίσκονται ήδη στα νησιά έχει προκαλέσει η 24ωρη απεργία του ΠΑΜΕ στα πλοία. Σύνδεση με τον Πειραιά και τον Ιάσονα Επιπίνη, που θα μας δώσει μια εικόνα από το λιμάνι και τα δρομολόγια των πλοίων. Ιάσονα. Καλό μεσημέρι. Ακτοπλοϊκά δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έχει τετράωρη στάση εργασίας, όμως τα περισσότερα ναυτεργατικά σωματεία έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία. Γι' αυτό και οι απεργοί βρίσκονται εδώ στο λιμάνι του Πειραιά από τα ξημερώματα για να περιφρουρούν στο λιμάνι, να μην φύγει κανένα πλοίο. Το ΠΑΜΕ νωρίτερα πραγματοποίησε συγκέντρωση και πορεία προς την πλατεία Κοραή του Πειραιά για να τιμήσει την εργατική πρωτομαγιά. Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι ετοιμάζονται για την μεγάλη απεργία της 11ης Μαΐου και ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις ενάντια στην στα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης, όπως είπαν. Και τώρα να σας πω ότι σήμερα, Κυριακή, επρόκειτο να εκτελεστούν συνολικά περίπου 35 δρομολόγια πλοίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Εδώ και μια εβδομάδα όμως ήταν γνωστή η απεργία και γι' αυτό δεν εκδίδονταν εισιτήρια. Όμως υπάρχουν χιλιάδες ταξιδιώτες που βρίσκονται στα νησιά και αναγκαστικά θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 12 τη νύχτα, οπότε και οι περισσότερες εταιρείες θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια με τη λήξη της απεργίας δηλαδή. Σε ευχαριστούμε, Ιάσονα. Εκτός συνόρων τώρα, εκατομμύρια εργαζόμενοι γιορτάζουν σήμερα την Πρωτομαγιά.